πλέον είσαι πόσο, δύο φορές έχεις πάρει δικό σου. Ναι. Πλέον είσαι έτοιμος να προσφέρεις την πρώτη ομάδα, δεν αντιμετωπίζεις δηλαδή με αυτό σου, την προετοιμασία σου, μια πρόκληση. Όχι. Όχι, όχι, έχω κάνει δύο προετοιμασίες με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο, καθώς έχω πάει δύο φορές δανεικός, έχω κάνει το αγροτικό μου. Σε μια κατηγορία πολύ δύσκολη, με καλά παιχνίδια, ντέρμπι. Και τώρα είναι και στο χέρι του προπονητή βέβαια, αν μπορεί να με εμπιστευτεί και μέσα από αυτό που θα κάνω να παίξω στον ΠΑΟΚ. Θέσεις που παίζεις σαν και πέρσι, σε είδαμε και κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Θεωρείς τους συμπαίκτες σου ανταγωνιστές, βλέπεις τα αγωνιστικά, δηλαδή θες να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από εκείνους ή είναι διαφορετική η σκέψη? Θεωρώ πως οι συμπαίκτες μου είναι ανταγωνιστές, όμως ο υγιής ανταγωνισμός με κάνει να θέλω να δώσω περισσότερα, να δείξω στο προπονητή περισσότερα και να αποδείξω ότι αξίζω κι εγώ μια θέση. Αλλά μέσα από σκληρή δουλειά και υπομονή. Τι σου έμαθαν οι δύο δανεισμοί τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία σου δίνουν τα χέρια για να κερδίσεις θέση στην πρώτη ομάδα φέτος? Στο πέρασμά μου και στην επανομή και στον Απόλλωνα Καρμαριάς έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να παλεύω, γιατί εκεί δεν πήγα ούτε ότι θα παίζω σίγουρα και κανείς δεν μου είπε ότι εντάξει μπες μέσα και έλα και θα είσαι όλα τα παιχνίδια στα πόδια σου. Πάλεψα για την κάθε στιγμή και πήρα πολλές εμπειρίες. Πάρα πολλά νέα παιδιά στην ομάδα. Θυμίζει πολύ από K20. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο από αυτό το, από τη μέχρι τώρα παρουσία τόσο πολλών ελλήνων στην προετοιμασία? Ότι όλοι νοιαζόμαστε για την ομάδα. Όλοι αυτοί οι μικροί παίκτες είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Όλοι αγαπούν αυτή την ομάδα και θέλουν το καλύτερό της. Αυτό. Πιο σοβαρό είναι στην περσινή προετοιμασία, στο σύνδεμα της τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πέρα από τον προσώπων και πέρα από αυτή τη δεδομένη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην παρουσία νέων δημοσιογραφών και έμπειρων που υπήρχαν κατά κύριο λόγο πέρσι, ποιες άλλες ομοιότητες και διαφορές εντοπίζεις? Πέρσι ήταν καλύτερο το ρόστερ. Είχαν δαπανηθεί πολλά χρήματα και όμως είδατε ότι δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Φέτος, με αυτό το προπονητή που έχουμε, μας έχει όλους από κοντά. Θέλει να μας κάνει μια... Είμαστε μια καινούργια ομάδα και θέλει να μας τρώσει, σε εισαγωγικά. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Είμαστε νέοι και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για αυτή την ομάδα. Τι είναι αυτό που σας δίνει αυτή την ισορροπία, σας κάνει να το πιστεύετε τόσο πολύ? Ο προπονητής μας. Ο προπονητής μας μας δίνει κίνητρο σε κάθε ομιλία, σε κάθε προπόνηση, να δίνουμε το παραπάνω. Μίλησε για τον προπονητή σου. Φέτος, σε μια ομάδα που έχει πολύ χαμηλό μεσόωρο, υπάρχει ένας έμπειρος προπονητής. Ποια είναι η σχέση σας ανάμεσα σε νεαρούς παίκτες και τον προπονητή, και όταν σας μιλάει για ΠΑΟΚ, τι σας λέει? Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι μας λέει για τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει πολλές έννοιες σε όλους τους παίκτες. Πρώτον και κύριον ότι είναι μέσα στην καρδιά μας αυτή η ομάδα, για τους περισσότερους. Με ρώτησες για τον προπονητή. Λοιπόν, ο προπονητής μας είναι σαν πατέρας. Μας δίνει οδηγίες, μας καθοδηγεί για να βγάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ καλός και πιστεύω να βοηθήσει σε αυτή τη νέα σεζόν και σε αυτή τη καινούργια ομάδα που πάμε να χτίσουμε. Γενικά υπάρχει πολύ κόσμο, είναι από τις λίγες θέσεις που υπάρχει αυτό.
Βλέπεις να υπάρχει χώρος για σένα, βλέπεις ότι μπορείς να καταφέρεις να παίξεις ένα ρόλο σημαντικό στην ομάδα αυτή. Σας είπα, αυτό μου δίνει κίνητρο εμένα. Εγώ δεν μπορώ να έχω μια σίγουρη θέση, γιατί θα κάτσω πάνω σε αυτό και δεν θα προσπαθώ για τίποτα. Ίσα-ίσα, όταν βλέπω ότι στη θέση μου υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, από μέσα μου λέω, μακάρι να τους ανταγωνιστώ και να κερδίσω μια θέση. Δεν μου λες όταν ακούς εσύ και συμπαίκτες στον προπονητή να λέει για πια, για πεθαμένα, όταν το πρώτο άκουσες, γιατί τώρα που το έχεις συνηθίσει, τι σκέφτηκες και αν το έχεις φιλοσοφήσει, γιατί το κάνει. Γιατί αν το ακούσεις μεμονωμένο, είναι μια υποτιμητική έκφραση, το πεθαμένο. Έχεις σκεφτεί γιατί μπορεί να το κάνει συνέχεια. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του προπονητή, δεν ξέρω. Το κάνει ίσως για να μας δώσει κίνητρο, να νομίζουμε ότι... Ναι. Τι πάω κρεκτίζεται φέτος, πέρα από τα εντάξει, νέα παιδιά, αγωνιστικά τι χαρακτηριστικά είναι τα πρώτα πράγματα που μπορούμε να πούμε ότι αποκτά η ομάδα για τη νέα παιδιά. Φέτος θα παίζουμε την μπάλα κάτω. Δεν θα τη διώχνουμε. Θα κάνουμε πολλές φάσεις, θα βάζουμε γκολ και γενικά θα έχουμε μέσα στο γήπεδο μια αγωνιστικότητα. Κάθε φάση θα την παλεύουμε, δεν θα την αφήνουμε έτσι. Αφού επιβεβαιώσαμε ότι ήσουν στη χθεσινή προπόνηση, είδαμε ότι δουλεύει και πάρα πολύ στην άμυνα, με όλους τους παίκτες να συμμετέχουν, δηλαδή όχι μόνο άμυνα η αμυντική, αλλά και η επιθετική. Είναι αυτό που λέμε ότι προσπαθεί να κάνει μια ομάδα όπου άμυνα και επίθεση θα είναι δουλειά όλων. Αυτό ακριβώς. Σε μια ομάδα άμυνα δεν κάνει μόνο οι τέσσερις της άμυνας. Ξεκινάει από το επιθετικό, αλλά και ο τερματοφύλακας. Είμαστε μια ομάδα, μια γροθιά, και αυτό πρέπει να το δείχνουμε και μέσα στο γήπεδο. Όλοι κάνουμε άμυνα, όλοι επίθεση. Ως έναν βαθμό, μερικούς, ναι, και εμένα το ίδιο, παρόλο που έχω κάνει δύο φορές, έχω πάει ιδανικός. Αλλά εντάξει, έχουμε δίπλα μας έμπειρους παίκτες, Μαντούρο, ο Τζιόλης που θα έρθει, ο Σαλπικίδης, που μπορούν να μας καθοδηγούν μέσα στο γήπεδο. Αυτό εγώ το είδα και από πέρσι, στην προετοιμασία, όπου είχα παίξει σε κάποια φιλικά και είχα δίπλα μου και τον Λαζάρ και τον Κάτσε επίσης, που σου μιλάνε μέσα. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τον Λόσο, από τον οποίο σου έτσι ασχολήθηκες με την μπάλα, αποφάσισες να πάρεις επαγγελματικά και πώς προέκυψε ο ΠΑΟΚ στη ζωή σου. Ναι. Εγώ ξεκίνησα από τον Ιάσον Αυγής, ένα χωριό μικρό, όπου ήταν αλφα αεροτεχνικό. Μετά ανεβήκαμε Α1 και εκεί με είδε ο Μαλιούφας και με έφερε στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το περίμενα αυτό, αλλά εντάξει, με βοήθησαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ώστε να συμβεί αυτό. Και ευχαρίστησα μετά τον Θεό που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ήρθα στη ΓΑΜ ομάδα, πήγαμε πολύ καλά. Δεν καταφέραμε να πάρουμε βέβαια εκεί πρωτάθλημα, ήταν δύσκολα. Ανέβηκα μετά στην Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Είχα πάθει χιαστό εκείνη την περίοδο και με είχαν βοηθήσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να επανέλθω και τους ευχαριστώ και όλες γι' αυτό. Και μετά σιγά σιγά έβλεπα ότι έχω δυνατότητες και έκανα όνειρα. Και σιγά σιγά αυτά τα όνειρα άρχισαν να γίνουν πραγματικότητα με τον Μπόλωνη, όταν σιγά σιγά άρχισαν να ανεβαίνω στην πρώτη ομάδα. Μετά πείσμωσα σιγά σιγά εγώ και λέω, εντάξει, είμαι ένα βήμα πριν από την κορυφή και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα όμως. Και σιγά σιγά άρχισα να πηγαίνω και σε άλλες προετοιμασίες με το Δόνι και με άλλες προετοιμασίες. Και τώρα είμαστε εδώ. Εδώ εύχομαι και πάλι το Θεό να μας φωτίσει, να βγάλουμε τα πράγματα που μας λέει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο και να καταφέρουμε ό,τι δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής. Συνέχεια, τι είναι το
Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα, δεν περιγράφεται. Από το επάγγελμα να αρχίσουμε, εντάξει, πολλοί το θεωρούν έτσι. Για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μίλησες για την πορεία σου στο ΠΑΟ. Οι διαφορές σε σχέση με τις ακαδημίες εδώ είναι τεράστιες, φαντάζομαι. Αυτό που σας μαθαίνουν στις ακαδημίες και είναι το πιο σημαντικό, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Να έχουμε αγωνιστικότητα. Κάθε φορά να μπαίνουμε στο γήπεδο και να ματώνουμε για αυτή τη φανέλα. Γιατί είμαστε σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό. Άλλη μια ερώτηση. Πάω, όπως ξέρεις, είναι η φανέλα, ο δικέφαλος, ο κόσμος, η τούμπα, τα όνειρα που κάνετε εσείς οι μικροί. Τίτλοι που έχουν πάρει οι μικρές ομάδες. Πάω, όμως, είναι και πίεση. Είναι και αποδοκιμασία, είναι και κυνηγητό. Είναι και αυτό ο ΠΑΟΚ. Καλός ή κακός. Πρέπει να έχεις κουράγιο και καρδιά. Χωρίς αυτά δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Σίγουρα δεν θα έχουμε μόνο νίκες, θα έχουμε και ήττες, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο. Και από τον κόσμο πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή. Γιατί είμαστε μια νέα ομάδα και με πολλά μικρά νεαρά παιδιά.